Έτσι που λες. Πρόσεχε, αύριο μη σου κάνουν καμιά πλάκα. Εμένα κανένας πλάκα δεν με κάνει, γιατί ξέρουν ότι εγώ θυμώνω. Σιχάρεχα, από πρωταπριλιά είναι. Πρωταπριλιά και αίκα βλακίας και αίκα ζαντά, εγώ δεν ξέρω. Για ένα πακέτο τσιγάρα. Γρήγορα, βιάζομαι. Βιάζεις. Ορίστε, πάρ' τα τσιγάρα σου και φύγε. Τα λεφτά, αύριο. Ράιτε, δεν βάχατε, δεν βάχατε. Δώσε τους καλά, Καλά, δεν ξέρω. Εμένα... Άμον κάτι να έχει, μου φαίνεται. Μπα, δεν έχει τίποτε. Απλώς έχει πολύ διάβασμα και έχει τα νεύρα του. Ωρε, τι έπαθα! Τι έπαθες? Τι σου έκανα, αγάπη, τι σου έκανα! Τι μου έκανα. Σ' έκαψα, αγάπη, με συγχωρείς, αγάπη, δεν το ήθελα. Τι με έκαψες, βρε, πέιμε, βρε, άλλο τα κούλι μη βγάλεις. Τι έγινε, τι έγινε, πες. Να τώρα με σταματήσανε δύο στον δρόμο και με ρωτήσανε αν ψώνησα κάτι. Και τους είπα ένα πακέτο τσιγάρα. Και κακό είναι. Ναι, γιατί αυτοί οι δύο ήταν εφοριακοί και με ρωτήσανε αν μου έκαψες απόδειξη. Παναγία. Και εσύ τι τους είπες? Τι να τους έλεγα, όχι! Ναι, θεμάσαι, σέφτελε, σέφτελε, ζαντένα, σέζω σοκατσίσα, πάνε σέζω! Γιατί βρε τους είπες όχι, ρε! Τι να τους έλεγα! Να τους έλεγες... Μετά έκανε δώρο! Να τους έλεγες με έκοψε, αλλά αφηρημένος δεν την πήρα! Να σέζω σαν γράμματα, πες που ξέρεις να σέζω! Και πού είναι τώρα αυτή η εφορία? Πήγαν εδώ στη γωνία σε ένα μαγαζί και είπαν θα γυρίσουν να γράψουν. Παναγία, Παναγία! Η δουλεία που μένει! Παναγία, σήμερα βοηθά! Έλα, βρε, χαμπά την Παναγία τώρα και κόψε μια απόδειξη εδώ πέρα πριν έρθει και πες ότι ξέχασε να την πάρει. Να κόψω, να κόψω. Έλα, σταμάτα, άντε μην κόβεις. Άντε και του χρόνου. Επίσης. Ντο άντε και του χρόνου. Πρωταπριλιά, χαμπό. Πρωταπριλιά. Δηλαδή με κορόιδεψε, ναι. Δυστυχώς, χαμπό. Καλά, βρε. Καλά, βρε, εσύ δεν με είπες αύριο είναι πρωταπριλιά και να προσέχω. Εγώ είπα να κάνω μια πρόβα από σήμερα. Καλό, καλό. Καλό, καλό. Θεμά σε μαχλουβάτ και σιπά. Καλό, καλό. Υψήμψω να παρουσίσει και πήγαινε και έρθω να πει. Και σιπά. Καλό, καλό, καλό. Τέλει. Τέλει, δε βαχά θα παδακά, σκόνο και σύρωσε. Να σου πήγε. Βρε, δε βαχά θα παδακά, σπάνω το κεφάλι, σε ξέρει. Γιατί, επειδή την πάτησε. Ναι, τώρα θα σε δείξω εγώ ποιο την πάτησε. Τίγο. Εγώ εξαφανίζομαι, δε σέφτελε, βρε! Βρε, έφτιαρε! Βρε, ταγκαλάκι, βρε! Δε θα έρθεις άλλη φορά εδώ! Θα σε δείξω εγώ! Τα λεφτά για τα τσιγάρα να με φέρεις, εξάς! Ωραία. Τρία μήνανε και τελειώνω από αυτό το τμήμα. Αμαραντίδης. Δύο. Πας, Αμαραντίδη, τελείωσες, αγοράκι μου. Α, Μασέλης και Νικόλα, μονάδα. Δεν πειράζει, πας κι εσύ, του χρόνου θα τα μάθεις καλύτερα. Βαπορίδης. Καλά. Εννιά. Εννιά, όχι. Δεν στο κάνω δέκα, γιατί να περάσει και να με βρίζουν του χρόνου οι συνάδελφοι εκεί πέρα, αγοράκι μου. Εννέα. Εννέα να τα μάθεις καλύτερα και να πας του χρόνου έτοιμος. Να λένε, κοίτα, έχει ο Φάνος την καλή καθηγήτρια που είναι. Α, παπα, τι στρίγκλα είσαι, μωρή. Παίρνα και κανέναν, όλους τους άφησες. Όχι όλους, όχι όλους. Από τους 30 τους 14. Τι να σου πω. Τίποτα να μην μου πεις και να κοιτάς τη δουλειά σου. Τώρα να σου πω. Αυτό το κακομοίρι δεν μπορείς να του κάνεις το 9-10 να το βοηθήσεις λίγο. Τι είναι αυτά που λες, Νατάσα, τι είναι αυτά που λες. Εγώ κάνω λειτουργήμα αυτή τη στιγμή. Εγώ έχω ορκιστεί ενώπιον Θεού και ανθρώπων να κάνω το καθήκον μου και να είμαι δίκαιη. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Σε παρακαλώ πολύ, μην ανακατεύεσαι. Σιγά καλέ, πώς κάνεις έτσι. Δεν σου πάμε να κλέψεις και το τέμπλο της Ιεράς Μητροπόλεως. Αμάτια με την υπερβολή σου, λίγο ανθρωπιά και επίοικια σου παναδείξεις. Αφού δεν μου γράψανε, βρε Νατάσα μου, δεν μου γράψανε. Ορίστε, ορίστε. Αυτός ο Βαπορίδης που υπερασπίζεσαι δεν ήξερε το μέλλοντα του φέρω. Αμαύρε, Μαρία μου, αμά. Πια. Παιδιά είναι, παιδιά πάνω στην εφηβεία τους, με τα άγχη και τις αγωνίες τους. Ξέρεις τώρα τι μπορεί να τούτει αυτόν του Βαπορίδη χθες το βράδυ? Μπορεί να τον πήρει η γκόμενα τηλέφωνα και να του προχωρήσουμε. Θα κάτσει αυτός να μάθει το μέλλοντα του φέρω? Εδώ δεν ξέρει το δικό του το μέλλον. Ο μέλλοντας του φέρω τον έπαγε. Πάπα τα νεύρα μου. Γεια σου, κορίτσια, τι γίνεται? Τι θες να γίνεις, τελειώνει. Θες να γίνεται εδώ με τη γυναίκα σου. Διορθώνει τα γραπτά και έχει κόψει όλους τους μαθητές. Α, καλά, τη Μαρία τώρα θα τη μάθεις. Τι εννοείς, Βασιλάκι μου? Εννοώ αυτό που λέει όλο το Μέτς. Και τι λέει όλο το Μέτς? Ότι είσαι κοφτήριο, αγάπη μου, αυτό λέει. Ότι έχω αδικήσει κανέναν, λέει. Όχι. Αυτό δεν το λέει. Αυτό μετράει. Άντε τώρα, αφήστε με γιατί έχω κι άλλα να διορθώσω. Καλά, εντάξει, να σας πω, αύριο είναι πρωταπριλιά, ε. Κανονίστε, μην σας κάνουν καμιά πλάκα. Ναι, αγάπη μου, και εσύ να προσέχεις στο σχολείο, ε. Να προσέχω, τι να προσέχω, μην μου κάνουν πλάκα. Εμένα, δεν είμαστε καλά. Γιατί ρε Μαρία, αποκλείεται. Ναι, σε μένα αποκλείεται. Εντάξει, μαράκι μου, σε σένα αποκλείεται. Βασίλη, έλα πάμε μέσα που σε θέλω λίγο. Ναι, πάμε. Πάνε. Καλά, τα βλέπεις στην κουζίνα. Πού πάνε, δεν φάνε, πάνε. Κοίτα, μωρέ, μάτι, κοίτα πώς κάνουν. Τι σε νοιάζει, μωρέ, τι κάνουνε. Κάτσε εκεί διόρθωνε να τελειώνεις, να πούμε καμιά κουβέντα, παπά. Ακούσε εκεί πλάκα. Σε μένα να κάνουνε πλάκα. Δεν είμαστε καλά. Ποτέ δεν μου έχει συμβεί εμένα αυτό. Βέβαια, σε άλλους συναδέλφους κάνουνε κάτι σαν χλαμάρες. Πάνε και κρύβονται, αλλάζουν αίθουσες. Σε μένα ούτε φίλο δεν κουνιέται.
Τώρα βέβαια δεν ξέρω, επειδή με σέβονται, με αγαπάνε. Σε τρέμουνε. Μπορεί. Πάντως πλάκα δεν μου κάνουνε. Σταμάτα τώρα να τελειώσω. Αχ, μωρέ, τι την ήθελα εγώ φέτος στην πρώτη λυκείου, όλη τη χρονιά διορθώνω. Δεν πειράζει, έτσι διαμορφώνεις και πιο αντικειμενική κρίση και γίνεσαι καλύτερη καθηγήτρια. Δεν χρειάζομαι τα διαγωνίσματα για να διαμορφώσω αντικειμενική κρίση. Μια χαρά αντικειμενική είμαι. Και πάρα πολύ καλή, η καλύτερη. Τι αυτοπεποίθηση. Πώς την πάτησα εγώ έτσι. Πώς την πάτησα εγώ έτσι. Ρεζίλη έγινα. Σιγά, ρε χάμπο, σιγά. Οποιοσδήποτε στη θέση θα την πατούσε. Οποιοσδήποτε λες να ήταν στη θέση μου θα την πατούσε, ναι. Βέβαια. Ναι, αλλά εγώ είμαι αητός. Εγώ δεν είμαι όποιος και όποιος. Εγώ αυτά έπρεπε να τα πιάνω στον αέρα. Ρεζίλε, είχα πάει, ρεζίλε. Αμάνε χαμπά, από το παρατραβάσκεση μου φαίνεται. Ξέρεις πόσο κόσμο θα την πατήσει αύριο, αφού είναι το έφημο. Λοιπόν, φεύγω τώρα εγώ γιατί έχω δουλειά. Κοίταξε, μωρέ, εντάξει, ηρέμησε, δεν έγινε για τίποτα. Δεν είσαι από την κομική του πλευρά, εντάξει. Γεια. Ησυχία! Τι έγινε, καλά, γιατί γελάτε. Τίποτα. Α, καλά, δεν πρόκειται να διορθώσω σήμερα. Βρε μαράκι μου, γιατί δεν πας στην κρεβατοκάμαρα να διορθώσεις με την ησυχία σου τα γραπτά. Να πούμε κι εμείς καμιά κουβέντα εδώ. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Τι καλή καθηγήτρια, βρε παιδί μου, Πάνω απ' όλα το καθήκον. Βεβαίως. Και γι' αυτό σε αγαπούν και τα παιδιά, μαράκι μου. Με λατρεύουνε. Και δεν σου δημιουργούν προβλήματα ποτέ. Ποτέ των ποτών. Γεια σας. Τι έγινε, καλέ, γιατί γελάτε. Λοιπόν, Αντάσα, σκεφτήκαμε να κάνουμε μια φοβερή πλάκα στη Μαρία. Άκου. Και φαντάσου του έχει να πάθει η Μαρία. Πώς σου φαίνεται καταπληκτικό. Καλέ, δεν το πιστεύω ότι θα της το κάνετε αυτό. Γιατί, μια χαρά θα της το κάνουμε. Ω, καλά, θα πάθει εγκεφαλικό. Τίποτα δεν θα πάθει, μια χαρά. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται τρομερή πλάκα. Υπέροχη, να σας πω, στους άλλους το λέμε. Μόνο στη Σμαράγδα. Αχ, ωραία, και πώς θα το μεθοδεύσετε. Κοίταξε να δεις. Θα φωνάξω την κόρη της κυρίας Κέτη στην Ελευθερία, που είναι πρόεδρος των μαθητών σχολείου της Μαρίας, να έρθει από το μαγαζί να το κανονίσουμε. Άντε, βρε, παιδιά, καλή επιτυχία να έχουμε. Να τελειώνουμε και το που να έρθει η Μαρία, Α, ναι. Λοιπόν, Ελευθερία, παιδί μου, κατάλαβες τα κάνετε, έτσι. Ναι, εντάξει, κύριε Στέλιο. Αλλά άμα θυμώσει, εμείς δεν θα έχουμε καμιά ευθύνη, έτσι. Γιατί η κυρία Μαρία, άμα θυμώνει. Ναι, ξέρουμε. Μη σας ανησυχεί καθόλου αυτό, έτσι κι αλλιώς πλάκα είναι. Εξάλλου θα της πούμε ότι εμείς σας βάλαμε. Οκ, έγινε. Πλάκα θα έχει. Λοιπόν, αύριο θα πάρεις καμιά δεκαριά συμμαθητές σου και θα έρθετε από εδώ, έτσι. Αλλά γρήγορα, πριν έρθει η Μαρία. Ναι, πάω να το κανονίσω. Θα τα πούμε αύριο, πάω. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Ελευθερία. Α, κοίτα, Ελευθερία. Φέρε χαβαλέδες, όχι τίποτα μαμούχαλους. Όχι, ξέρω ποιος θα φέρω, ξέρω. Μαρίνα, σε πω, τι κοκλή είναι αυτή. Καλά που δεν έγινα καθηγήτρια, θα μ' είχαν διώξει από το δημόσιο. Λοιπόν, παιδιά, καταλάβατε τι θα κάνετε. Ναι. Να σας πω όμως να το κάνουμε πιστικά για να ταραχτεί, έτσι. Θα προσπαθήσουμε. Αν και ξέρω εγώ, φοβόμαστε λίγο. Είναι ζόρικη η Μαρία, Αν είναι, λέει. Έλα ρε, παιδιά, μην φοβάστε. Αφού εγώ σας έβαλα μέσα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Σιγά όμως, παιδιά, μην κάνετε καμιά ζημιά. Είπαμε να κάνουμε μια πλάκα, μην το παρακάνουμε. Ναι, παιδιά, προσεκτικά, Ναι, μείνετε ήσυχοι. Να σας πω, εδώ έχει διάφορα για να περάσει η ώρα. Α, και στο ψυγείο έχει μπύρες, κοκακόλες, πάρτε ό,τι χρειαστείτε. Και αν πεινάσετε, υπάρχει και παστίτσιο. Να σας ρωτήσω κάτι, πώς θα το τραβήξω. Θα σας κάνω νόημα εγώ, Δεν φαντάζομαι να γίνει τίποτα να μαθευτεί και να έρθουν εδώ τίποτε κανάλια δημοσιογράφοι και να γίνουμε ρεζίλοι. Σιγά, κουκλά μου, σιγά. Κανείς δεν θα το ξέρει. Εμείς και το πολύ κανένας άλλος στη γειτονιά. Όλοι δικοί μας είναι. Μαρίνα, σου πω τώρα που το αφαιρεί κουβέντα. Δεν φαντάζομαι να έχεις ανοίξει το στόμα σου να πεις τίποτα στην Τζεμιλέ και να πάει να τα καρφώσει όλα στη Μαρία. Τέλειο είσαι, παιδί μου. Λοιπόν, πάμε να κρεμάσουμε το πανό και να φύγουμε, έτσι. Άντε, πάμε. Παπα, καλά, τι είναι αυτά. Τι πάνω. Χάμπο. Τι έγινε, Τονία μου, γιατί φωνάζεις. Πού είναι ο Χάμπος. Καλά, δεν είναι εδώ, λείπει. Τι έπαθες, καλέ. Καλά, κάτι συμβαίνει στο σπίτι της Μαρίας. Τι συμβαίνει, ξέρεις. Όχι, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κατάληψη. Τι κατάληψη. Μη χειρότερα. Δεν το πιστεύω αυτό που θα κάνουμε, δεν το πιστεύω. Θα πάθει Μαρία, Μάνα της το κάνουν της Μαρίας αυτό που είναι η καλύτερη καθηγήτρια και τη λατρεύουν τα παιδιά. Να σας πω, με τι αιτήματα θα κάνουμε την κατάληψη τους έχετε πει. Ναι, αμένα, φύγει από το σχολείο γιατί είναι αυταρχική και καταπιεστική. Καλά, θα έχουμε δράματα. Πού την καλέ αυτή, λέτε να ήρθε. Αποκλείεται καλέ, αν είχε έρθει θα το καταλαβαίναμε από τις φωνές της. Καλέ, δεν είμαστε καλά. Α, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ήρθε. Εντάξει, βρε μαράκι μου, ηρέμησε. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Τι να ηρεμήσω, βρε Αντωνία μου, τι να ηρεμήσω. Κατάληψη σε σπίτι δεν έχει ξαναγίνει. Σας είδα, κυρία Κομπούλου Καρδάση και στο φορίδι, σας είδα. Αχ, τι θα κάνω, μαθητές μου είναι, τι θέλουνε. Δεν ξέρω, δεν είπανε, αλλά περίμενε. Τι θέλετε. Να έρθει να μας ρωτήσει η ίδια. Να πας να τους ρωτήσει η ίδια, λένε. Γιατί. Δεν λένε. Αχ, το Στέλιο! Να έρθει ο Στέλιος οπωσδήποτε!
Ρε μαράκι μου, περίμενε να δούμε ποια είναι τα αίτηματά τους. Γιατί το κάνουν. Τι τους έκανες. Εγώ! Τίποτα, βρε Αντωνία μου, τίποτα. Τι να τους κάνω. Αχ, Στέλιο μου, τι έπαθα. Νατάσα, Βασίλη, Σμαράγδα, τι θα κάνω. Έλα, μαράκι μου, κουράγιο, κάτι θα κάνουμε. Ναι, βρε Μαρία μου, ηρέμησε. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι το ζήτημα. Σιγά μην τα αφήσουμε έτσι, σιγά μην τα αφήσουμε έτσι. Παναγιωτόπουλε, μην κρύβεσαι, σε είδα. Και εσύ, Ατζόκλη και Απατζόπουλε. Μαρία, Μαρία, μη φωνάζεις. Θα μαζευτεί η γειτονιά και θα γίνουμε ρεζίλη. Δίκιο έχεις. Εγώ λέω τώρα να πάμε πάνω σπίτι μας. Να τα συζητήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι, 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 πάμε, πάμε. Ελάτε. Θα πάω εγκεφαλικό. Θα μου έρθει η σύγκοπη. Δεν το πιστεύω αυτό που μου συμβαίνει, παιδιά. Δεν το πιστεύω. Θα μου στρίψει, θα μου στρίψει την αστυνομία. Να φωνάξουμε την αστυνομία. Ναι. Όχι, όχι, μη. Γιατί, κατάληψη στο σπίτι μου γίνεται. Τι είναι, βρε, το σπίτι μου, δημόσιο χώρο. Την αστυνομία. Εδώ πέρα έχουμε παραβίαση ιδιωτικού ασύλου. Έλα, βρε, μαράκι μου, ας τα αφήσουμε τώρα. Τι θέλει τώρα, μπλεξίματα. Και εσύ τι θέλει να γίνει, Στέλιο μου, τι θέλει να γίνει. Να του αφήσουμε να λωνίζουν μέσα στο σπίτι μα. Το τηλέφωνο. Άστο, βρε Μαρία μου, το τηλέφωνο. Τι να το κάνεις το τηλέφωνο εδώ. Εγώ που ξέρεις πόσο ευέξαπτη και νευρικιά είμαι και θέλω να κατέβω κάτω να τους πλακώσω στο ξύλο και λέω να το αποφύγουμε όλο αυτό το νταβαντούρι. Γιατί? Γιατί, Μαρία μου, αστυνομία σημαίνει άλλος, φασαρία, εφημερίδες, κανάλια. Είσαι εσύ τώρα να σε φιλοξενούν τα κανάλια στα παραθυράκια, στις ειδήσεις. Ναι. Άσετε το άλλο. Ποιο άλλο? Τι φήμη σου, παιδί μου, ως καθηγήτρια. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει, είναι πρωτάκουστο. Όποιος τα ακούσει θα λέει, φαντάσου τι τέρας είναι αυτή, για να αναγκαστούν τα παιδιά να τις κάνουν κατάληψη στο σπίτι της. Δίκιο έχεις, Μαράγδα. Ας τον Τονία μου το τηλέφωνο, δεν θα πάρω τελικά. Και τι θα γίνει όμως, θα τους αφήσουμε τώρα έτσι κάτω μες στο σπίτι να μας το κάνουν καλοκαιρινό. Δεν είναι δυνατόν. Όχι βέβαια. Α, παπά, τι έχω πάθει, μη χειρότερα. Τι έκανες, ρε Μαρία, στα παιδιά, έκανες τίποτα. Τίποτα, Βασίλη μου, τίποτα, σου τορκίζομαι. Ίσα-ίσα, μια χαρά τα περνάμε. Στη Δέσμη, ειδικά σήμερα, μες στο γέλιο και τη χαρά ήμασταν. Αφού σε όλους τους άλλους συναδέλφους κάνανε πλάκα και σε μένα τίποτα. Μάλιστα το σχολίασα αυτό. Να το, αυτό είναι. Μόνη μου ματιάστηκα τελικά. Αλλά όχι, ηλικιάρχης μου με μάτιασε. Τι ήθελα και τη το είπα. Τι της είπες? Σε όλους κάνανε πλάκα εκτός από μένα, αυτό της είπα. Με κοίταξε βέβαια πάρα πολύ περίεργα, σου λέει. Σε όλους κάνανε πλάκα και σε αυτή δεν. Είναι καινούρια, δεν με ξέρει ακόμα τι είμαι. Είδες, μαράκι μου, που έχουν δίκιο τελικά που λένε μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις. Που έλεγες ότι είσαι η καλύτερη και σε λατρεύουν τα παιδιά. Έτσι είναι. Με συγχωρείς, Μαρία, αλλά για να φτάσω στο σημείο να καταλάβουν το σπίτι σου, πρέπει να υπερβάλλεις λίγο. Δεν το συζητώ, καλέ. Βασανιστήρια θα κάνεις τα παιδιά στην τάξη. Εγώ! Σας τορκίζομαι, παιδιά! Σας τορκίζομαι να μη σώσω! Μην προλάβω να χαρώ το παστίτσιο που έφτιαξα. Ναι, τώρα θα το έχουν βρει και θα στο έχουν φάει. Το παστίτσιο μου! Α, θα κατέβω κάτω! Και τι θα τους πω? Θα τους ρωτήσω αν τους άρεσε. Ποιο? Το παστίτσιο. Στέλιο, μην παίζεις με τα νεύρα μου. Πες τους, ρε Μαρία, να σου πούν τα αιτήματά τους. Ναι. Α, παπά, όχι, δεν πάω. Θα φανεί ότι υποχωρώ. Δεν πάω. Και τι θα γίνει, ρε μαράκι μου, εδώ θα τη βγάλουμε? Ναι, εδώ θα τη βγάλουμε. Θα κάτσουμε και θα περιμένουμε μέχρι να βαρεθούν και να σηκωθούν να φύγουν. Στέλιο, το παιδί μας! Το παιδί μας το έχουν αυτοί κάτω! Αχ, τι έπαθα, η στρίγκλα, ξέχασα το παιδί μου! Σταμάτα, παιδί μου, μην κάνεις έτσι. Το πήραμε μέσα στις Αντωνίας, κοιμάται. Α, ναι, να είστε καλά, δόξα τω Θεώ. Εδώ και τώρα κατάληψη. Εδώ! Φωνάζουνε, παιδιά! Θα σηκώσουνε τη γειτονιά στο πόδι! Θα πηδήξω από το μπαλκόνι! Κάτω η καταπίεση! Κάτω η καταπίεση! Παιδιά, έχει αρχίσει και μαζεύεται κόσμος! Ω, θα μετακομίσω! Θα μετακομίσω! Δύνατο να μείνω εγώ άλλο εδώ! Τελείωσε! Θα αλλάξω σχολείο και θα μετακομίσω! Στέλιο, θα πάμε στην Κύπρο! Τέρμα, θα πάμε στην Κύπρο! Καλά, Μαρία μου, πριν πάτε στην Κύπρο, δεν κατεβαίνεις κάτω να ρωτήσεις τα παιδιά τι θέλουν? Όχι, δεν κατεβαίνω γιατί δεν έχω κάνει τίποτα! Είμαι αθώα! Τι πείσμα! Όχι, κάτσε εδώ να γίνει σούσουρο, να το μάθει όλη η γειτονιά, να το μάθουν και οι συνάδελφοι στο σχολείο, να δεις εσύ! Η Καβουνίδου είχε πει ότι θα έρθει κατά τις 5 να πιούμε καφεδάκι. Τι ρεζιλίκη, Χριστέ μου, τι ρεζιλίκη. Συγγνώμη, ποια είναι η Καβουνίδου? Ηλικιάρχης μου. Καβουνίδου, Πόντια. Α, ό,τι του φανεί, του Λελοστεφανή. Πάω τώρα κάτω. Ποιος θα με ακολουθήσει? Εγώ, Μαρία μου, προσωπικά δεν θα σε ακολουθήσω γιατί έχω πάρα πολλές δουλειές, φεύγω. Μπράβο, Νατάσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σου. Παιδί μου, δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρομαι, απλά ξέρω το τέλος. Τέλος πάντων, είμαι πάρα πολύ συγχυσμένη για να αντιπαρατεθώ. Πάμε, Αντωνία. Με παρασύρε το ρεμά, μάνα μου δεν είναι ψεμά. Όχι, η Θεοφάνους θα είναι. Ετοιμαστείτε για βρίσιμο. Γεια
Γεια σας! Τι κάνετε, καλά! Μπράβο, μπράβο, αν και δεν το βλέπω για πολύ. Βρε, γιατί μπήκατε μέσα στο σπίτι μου και κάνατε κατάληψη, ε! Γιατί αποφασίσαμε να δώσουμε τέρμα στον αυταρχισμό και την απολυταρχία του καθηγητικού καταστημένου. Τι είναι αυτά που μου λένε, Αντωνία μου, τι είναι αυτά που μου λένε. Αυτά που έλεγα εγώ μαθήτρια μου τα λένε τώρα αυτά. Τόσο κατεστημένο έγινα πια και δεν το πήρα χαμπάρι. Έτσι φαίνεται. Τι λες, Κυριακοπούλου, παιδί μου, τι λες. Είμαι εγώ αυταρχικιά. Μάλιστα. Καλέ, εσύ σήμερα το πρωί δεν μου λέγετε κυρία, εσύ είστε η καλύτερη κυρία, ε! Καλά, αυτά στα λέω Χατζηπαυλή, σα λέει για να τον περάσετε. Α, ναι, τέλος πάντων, άλλο είναι το θέμα μας τώρα. Για σηκωθείτε να φύγετε, άντε! Δεν θα φύγουμε από εδώ. Ή θα ικανοποιήσετε τα αιτήματά μας, ή θα μείνουμε εδώ για πάντα. Συγγνώμη, μου επιτρέπεις, Μαρία μου. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε, εγώ είμαι μία φίλη της καθηγήτριας σας. Λέγομαι Αντωνία Λαζαρίδου και σαν ποιοτή. Εντάξει, πες εσύ. Θα πω. Λοιπόν, ακούστε με πάρα πολύ προσεκτικά, παιδιά. Εάν δεν σηκωθείτε και φύγετε αυτή τη στιγμή, δεν θα σας συνοδέψω εγώ στην πενταήμερη. Πώς σας φαίνεται τώρα? Καλύτερα, θα έρθει η κυρία Αγγελοπούλου. Δεν νομίζω ότι έπιασε αυτή η απειλή. Τώρα θα δεις τι θα πει Θεοφάνος. Λοιπόν, για ησυχία, έχω να σας μιλήσω λίγο. Λοιπόν, ακούστε με πάρα πολύ προσεκτικά, εντάξει? Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν. Τι ήταν αυτό? Εδώ, κύριε, ο Ακτσόγλου του σπάσε μια χορδή από το μπουζούκι του. Τέλος πάντων. Λοιπόν, συνεχίζω. Ακτσόγλου, τι καταλαβαίνεις τώρα, μου λες? Κύριε, έσπασε άλλη μια χορδή από το μπουζούκι. Πάει, χάλια έγινε. Φέρε εδώ το μπουζούκι, σου λέω. Φέρε το παιδάκι μου το μπουζούκι. Άσχαλε, δεν σας πιστεύω. Φέρε το εδώ πέρα το μπουζούκι που θα μου το κάνετε χτυποκάρδιο στο θρανίο. Κράτε εδώ, Αντωνία, μια στιγμή. Λοιπόν, συνεχίζω. Και σας έλεγα. Συγγνώμη, Μαρία μου, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Έφυγε λίγο το δαχτυλάκι μου. Τι γίνεται εδώ? Στέλιο, δεν φεύγουνε. Εσύ που είσαι άντρας, κανόνισε να σηκωθούνε να φύγουνε. Δεν φεύγουνε. Τι λέτε, παιδιά, εντάξει, φτάνει, ε. Μαράκι μου, συγχαρητήρια. Ήσουν εξαιρετική, ε. Να είσαι γερή και του χρόνου να σου την ξαναφέρουμε. Πρωταπριλιά. Άρα, χαθείτε ψέματα. Πιανού ιδέα ήτανε? Δική μου. Καλά, εμείς θα τα πούμε αργότερα. Παιδιά, συγχαρητήρια, ε. Ήσασταν τέλειοι. Λοιπόν, πάμε κι εμείς. Όχι, δεν έχετε να πάτε πουθενά. Εδώ θα μείνετε. Παιδιά, τι λέτε, καθόμαστε? Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, εγώ πρέπει να φύγω. Γεια σας. Στο καλό να πας, παιδί μου, στο καλό. Εγώ εσάς που με κάνατε ρεζίλι μπροστά στους μαθητές μου, θα σας κανονίσω κάποια άλλη στιγμή. Εγώ, Μαρία μου, στορκίζομαι. Ιδέα δεν είχα. Τέλος πάντων, γι' αυτό είναι τα έλεγε, εγώ το ξέρω το τέλος. Παιδιά, κυρία, έχετε Καβουνίδου. Ηλικιάρχη, την είχα ξεχάσει. Τι θα της πω τώρα? Τι θα της πεις, βρε Μαρία, την αλήθεια θα πεις. Α, δεν ξέρω. Δεν έχει και χιούμορ αυτή η γυναίκα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει. Αχ, Στέλιο μου, κατέβα κάτω για να την καθυστερήσεις. Βρες εκεί πέρα κάτι να της πεις, να δούμε εμείς πώς θα τα μπαλώσουμε. Ναι, Στέλιο, πάμε. Έρχομαι κι εγώ μαζί σου. Κυρία, να κάνουμε και στην κυρία Καβουνίδου πλάκα. Δεν ξέρω, όχι, δεν είναι σωστό. Ελάτε, καλέ κυρία, εντάξει, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ίσα που θα γελάσουμε. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις, βρε Μαρία, έλα να γελάσουμε λίγο. Παιδιά, εγώ συμφωνώ. Και εμείς. Μωρέ, ναι, να μάθει κι αυτή που από τον καιρό που ήρθε στο σχολείο όλο λέει ότι αυτή έβαλε τάξη και δεν κουνιέται φίλο και είναι έξυπνη και δεν τη ξεφεύγει τίποτα. Τελείωσε. Η κατάληψη συνεχίζεται. Μπράβο! Καλώς την κυρία Λυκειάρχη μας. Χαίρετε, ο κύριος. Στέλιος Δανίγος, ο σύζυγος της Μαρίας. Γεια σας. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι γίνεται εδώ? Τίποτε, εδώ τα παιδιά του Λυκείου αποφάσισαν να κάνουν μια ομαδική επίσκεψη σπίτι μας. Μα τι επίσκεψη λέτε, κύριε Δαμίγο? Εδώ έχουν κρεμάσει ολόκληρο πανό που λέει κατάληψη. Μισό λεπτό, να σας εξηγήσω εγώ. Μάλιστα. Καλέ. Εσείς δεν είστε που παίζετε στην τηλεόραση σε εκείνο το σύριαλ που κάνετε έναν καλό γιατρό που σώζει ζωές και δεν παίρνει λεφτά, και τον άλλον, τον κακό, τον δίδυμο αδερφό του που παίρνει όλο φακελάκια και πίνει το αίμα του κόσμου? Ναι, εγώ. Και γίνεται σύγχυση και βάζουν μέσα στη φυλακή τον καλό και αφήνουν έξω τον άλλον, το κάθαρμα. Ναι. Ξέρετε, δεν το παρακολουθώ. Δεν πειράζει. Να σας πω τώρα τι συμβαίνει με τα παιδιά εδώ πέρα. Να μου πείτε, γιατί υποψιάζομαι θα πέσουν κεφάλια. Ξέρετε, εδώ ο Στέλιος είχε μια ιδέα. Δεν πάμε καλύτερα πάνω να μας εξηγήσουν τα ίδια τα παιδιά τι έγινε? Μα τι έχει συμβεί? Με τρομάζετε. Τίποτα. Πάμε πάνω και θα ξεκαθαρίσουν όλα. Έξω δεν θα βγούμε αν δεν δικαιωθούμε. Έξω δεν θα βγούμε αν δεν δικαιωθούμε. Κυρία Καμουνίδου μου, τι έπαθα, κυρία Καμουνίδου μου! Τι πάθετε, τι γίνεται εδώ?
Τι συμβαίνει, Κυριακοπούλου? Κατάληψη. Κατάληψη. Σκάσε, έχω να λάβει εγώ τώρα. Ναι, κατάληψη. Κατάληψη, εδώ, στο σπίτι της κυρίας Θεοφάνους. Μάλιστα. Ακούτε, ακούτε. Σηκωθείτε να φύγετε, βρε. Σηκωθείτε να φύγετε τώρα. Μη φωνάζετε, κυρία Θεοφάνους. Χάνετε τα λόγια σας, χάνετε το δίκιο σας. Ο σωστός παιδαγωγός πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίζει πάντα τα ακραία καμώματα της εφηβείας με ψυχραιμία. Κοιτάξτε εμένα να μαθαίνετε. Γιατί, παιδιά μου, οδηγηθήκατε σε αυτή σας την απόφαση? Γιατί στα διαλύματα μας στέλνει συνέχεια να τις αγοράσουμε ετηρόπιτες, μπουγάτσες και τσιπς. Τους στέλνετε στα διαλύματα να αγοράζουν αυτά που είπανε? Ε, ναι, πότε, πότε. Ε, καλά, δεν είναι και τόσο σοβαρό για να φτάσετε στο σημείο να κάνετε κατάληψη. Και μάλιστα παράνομη, γιατί ο χώρος είναι ιδιωτικός. Καταλάβατε? Τέλος πάντων, δεν θα σας ξαναστείλει, εντάξει. Έλατε τώρα, άντε, πηγαίνετε. Όχι. Γιατί? Γιατί πρώτα θα μας ικανοποιηθούν τα αιτήματα. Έχετε κι άλλα αιτήματα? Τι αιτήματα? Σας ακούω. Πρώτον, στο τρίτο τρίμηνο δεν θα εξετάσουν οι καθηγητές εμάς, αλλά εμείς τους καθηγητές. Και στις εξετάσεις του Ιουνίου τα θέματα θα τα βάλουμε εμείς. Δεκτά! Τι λέτε, κυρία Θεοφάνους, είσαστε με τα καλά σας? Τι λέτε, δεκτά, σοβαρολογείτε? Τα αιτήματά τους είναι ακατανόητα. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχει το Υπουργείο. Ακούσε εκεί να θέλουν να βάλουν τα θέματα των εξετάσεων οι μαθητές. Κυρία Καβουνίδου, κρατάνε όμηρο το παιδί μου. Τι, κρατάνε το παιδί σας όμηρο? Ήμαρτον, κύριε. Μάλιστα, και με εκβιάζουνε. Έχετε το παιδί της κυρίας Θεοφάνους? Ναι. Θα μου έρθει τρέλα. Φέρτε το παιδί τώρα αμέσως και φύγετε. Μη χάσω την ψυχραιμία μου και σας τιμωρήσω πιο αυστηρά από ό,τι θα σας τιμωρήσω. Γιατί δεν ξέρω αν σας το είπα, θα τιμωρηθείτε. Αύριο θα βάλω το θέμα στο σύλλογο. Τους βλέπετε, τους βλέπετε. Δεν υποχωρούν, γι' αυτό σας λέω να δεχτούμε τα αιτήματά τους να τελειώνουν. Αποκλείεται. Λοιπόν, κάντε αυτό που σας είπα τώρα, γιατί κι εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Ακούτε, φέρτε το παιδί τώρα. Παλιόπαιδα, παλιόπαιδα! Παιδαγωγική πήγε περίπατο. Κυρία Καβουνίδου, μην φωνάζετε. Εσείς προηγουμένως δεν είπατε ότι ο σωστός παιδαγωγός πρέπει να αντιμετωπίζει ακόμα και τα πιο ακραία καμώματα της εφηβείας με ψυχραιμία? Είπα, ξύπα! Τι θέλετε να μου πείτε τώρα? Θέλουμε να σας πούμε πρωταπριλιά, κυρία Ιωάννη! Μα να μου κάνετε εμένα τέτοια πλάκα, σαν δεν τρεπόσαστε. Ε, το έθιμο βλέπετε. Εγώ το είχα καταλάβει βέβαια. Μην κοιτάτε που το έπαιξα τρομοκρατημένη. Ε, γι' αυτό και τα παιδιά συνέχισαν και δεν σταμάτησαν. Τέλος πάντων, τέλος. Καλό, όλα καλά που λένε. Λοιπόν, εγώ τώρα που βρήκα την ευκαιρία θέλω να σας ανακοινώσω κάτι. Λοιπόν, ανακοινώνω ότι φέτος δεν πρόκειται να αφήσω κανέναν. Μπράβο! Κυρία Θεοφάνους, αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Πώς δηλαδή προεξοφλείτε κάτι που δεν ξέρετε? Έτσι είμαι εγώ, άνθρωπος με αυτοπεποίθηση. Αλίμονο αν κάποιος κατέχει θέση με κύρος και υπευθυνότητα και δεν ξέρει τι του γίνεται. Ναι, δηλαδή τώρα που το σκέφτομαι, όχι δηλαδή πως το σκέφτηκα τώρα. Ναι, το σκεφτήκατε σπίτι σας και το λέτε τώρα. Ναι, θέλω να ανακοινώσω ότι επίσης δεν θα αφήσω κανένα. Γιατί είμαι άνθρωπος με κύρος και υπευθυνότητα και ξέρω. Μπράβο! Ωραία λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά. Τώρα τι κάνουμε? Ε, το διαλύουμε, τι άλλο? Όχι, όχι. Εμείς με τα παιδιά λέμε, μιας και είμαστε εδώ πέρα μαζεμένοι, να τραγουδήσουμε, ε! Άθε, ναι. Τι λέτε κι εσείς, κυρία Λυκιάρχη? Δεν ξέρω. Δεν έχω ξανατραγουδήσει έτσι μπροστά σε κοινό. Κοίτα, η Λυκιάρχη κάνει και τσαφπινιές. Σκάσε. Τέλος πάντων, βρε Τσόγλου, ξέρεις εκείνο το τραγούδι που λέει? Ωραία που φύσηξε νομπάτη. Εκτός από τσαχπίνα έχει και πολύ μοντέρνο ρεπερτόριο. Σταμάτα. Αυτό δεν το ξέρω, ξέρω όμως το άλλο. Πάμε, παιδιά. Ήμουν εγώ στην άσκη.